Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θα πάμε σε λίγο. Πάμε Ολυμπιακό. Ναι. Πάμε Ο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. που παρουσιάζει σε μια μισή ώρα και τον προπονητή του. Ναι, Θα το έχουμε και live στο τηλεσπορ. Ναι, θα το έχουμε και live στο τηλεσπορ.gr. Οπότε να το ξέρουν οι φίλοι που μας ακούνε τώρα. Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Και δεν τρέπομαι και να το πω κιόλας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος εμένα προσωπικά στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα με απογοητεύει. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να σπάσει τις κλειστές άμυνες και αυτό ήταν μια από τις δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλιμπάρ. Να πω κάτι, επειδή μου το είπε ένα φίλος που γνωρίζει Ισπανικά, μου λέει: Νίκο, μου το λέτε Μεντιλιμπάρ. Μεντιλιμπάρ λέγεται, έτσι λέγεται το όνομά του. Σωστά, έτσι πρέπει να το λέτε. Ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ, εμένα μου έχουν σφυρίξει το ανάποδο τώρα, δεν ξέρω, εντάξει. Όχι, και θα επανέλθω με νέο τσεκ. Με τη λιμπάρ μου είπαμε, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πάει περίπτωση. Είναι, είναι το βασικό με τη λιμπάρ. Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, άμα πούμε σε αυτή, δεν είναι, ωραία. Από εκεί πέρα, λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το αντίθετο στις κλειστές άμυνες, είπε λοιπόν ότι πράγματι δουλεύουμε για αυτή την προπόνηση, πρέπει να βρούμε τη λύση στο πώς θα σπάμε αυτές τις άμυνες. Ναι. Αν δεν πει γρήγορα ένα γκολ, τότε ο Σούπερ Νέγκρο το παιχνίδι δυσκολεύει και τότε αρχίζει να μπαίνει και το άγχος στην εξίσωση. Στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό θα πρέπει να παίξουμε σε όλη τη διάρκεια επιθετικά, αλλά χωρίς Γιασίνη. Χωρίς αυτή τη Γιασίνη που μας κάνει να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Έχω μιλήσει λοιπόν. Υπάρχει κάποιο θέμα στο Bet Weekend με κάποιο ναι, τίτλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλά. Ναι, έχω βάλει αντί να βάλει ρετό σε ένα Παναθεναϊκό, θα βάλει ρετό σε ένα Παναθεναϊκό. Καλά, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις, παύλα, διορθώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κώστα τον Ρέμο, τον ξάδερφο τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, πρώτος ξάδερφος ή δεύτερος. Δεν ξέρω. Από τη μαμά ή τον. Λοιπόν, μίλησα λοιπόν με κάποια παιδιά που αγωνίζονται σε διάφορες ομάδες και μικρές κατηγορίες και παραπάνω κατηγορίες. Για ποιο λόγο θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα τα παιχνίδια της ελληνικής λίγας, ειδικά μου στο Καραϊσκάκι. Και όλοι μου είπαν, ξέρεις εσύ, ότι φταίνε οι παίκτες. Ότι φταίνε οι παίκτες, είπανε. Ναι. Ποιοι το είπαν αυτό, αν επιτρέπετε. Ότι εντάξει. Φταίει ο τρόπος, θα σου πω κάτι. Τι θα πούνε, Ελληνικό. Με τον οποίο είναι ποδοσφαιριστές, θα σου πω κάτι. Τι θα πούνε. Εσύ που σας βοηθούν με την Λιμπάρ, δηλαδή για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, ωραία, και κάνεις ένα πλάνο. Εντάξει. Ναι. Κάνεις ένα πλάνο. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, κάνεις πλάνο. Όταν είσαι προπονητής, κάνεις ένα πλάνο. Ωραία, ωραία. Ναι. Οι παίκτες σου ναι. Και λες κάποια πράγματα πώς θα πρέπει να κινηθούν στο γήπεδο. Ναι, ναι. Αν οι παίκτες δεν τα εκτελέσουν σωστά στο γήπεδο, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Άρα ποιος θέλει, ο προπονητής ή οι παίκτες. Προφανώς δεν είναι οι παίκτες. Σε αυτό το σενάριο που περιγράφεις. Όταν οι παίκτες μου λένε ότι φταίνε οι παίκτες που δεν έχουν την οξυδέρκεια. Δηλαδή να κάνουν κάποιες κινήσεις και μέσα στο κήπεδο με την ποιότητά τους και το μυαλό τους να σπάσουν τις αντίπαλες άμυνες, αυτό είναι πρόβλημα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες ότι αν πάρουν κάποιες εντολές και δεν τις στηρίσουν, okay, είναι οι παίχτες υπεύθυνοι για το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν ο ένας στο 50%, ο άλλος στο 30%, ο άλλος στο 0%. Δεν ακολούθησαν. Κατά γράμμα δεν έτρεξαν όσο έπρεπε, δεν κάλυψαν τους χώρους που έπρεπε και αυτούς που τους υπαγορεύτηκαν να καλύψουν κτλ. Συμφωνώ στο κομμάτι αυτό. Απ' την άλλη μεριά, εάν ο Μεντιλίμπαρ, γιατί εδώ κάνουμε και αναλύσεις και εδώ και στη τηλεοπτική εκπομπή κλπ. Εάν ο Μεντιλίμπαρ, βασκικά, ισπανικά, καταλανικά, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, έχει προσαρμόσει αυτές τις εντολές. Επειδή το ρόστερ είναι λίγο διαφορετικό και του λείπει η δημιουργικότητα, είναι λοιπόν και ευθύνη των παικτών που δεν τήρησαν κάποια πράγματα που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άλλαξε το πλάνο του, γιατί θεωρώ ότι πέρσι, επειδή ήταν ο ίδιος προπονητής για ένα τετράμινο στον Ολυμπιακό, με αυτόν που έχει φέτος, ο ίδιος άνθρωπος κάθεται στον πάγκο, είχε άλλο υλικό πέρσι, άλλο υλικό φέτος. Έτσι, λείπει δημιουργία από το υλικό, είναι κοινή παραδοχή. Ναι, λείπουν παίκτες ναι, με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν έχει προσαρμόσει και αυτό στις εντολές και το game plan προς τους παίκτες ανάλογα με το υλικό που έχει τώρα. Άρα, ναι μεν, όπως λες και εσύ, υπάρχει ευθύνη από τους παίκτες που δεν κάνουν κατά γράμμα ακριβώς ό,τι πρέπει, που και αυτοί πρέπει να το αφομοιώσουν, γιατί μιλάμε για μια ομάδα διαφορετική. Όχι 100% σε πρόσωπα, εν μέρη σε ένα ποσοστό διαφορετική σε πρόσωπα, αλλά και σε πλάνο και σε διαφορετική λειτουργία σε σχέση με το πώς λειτουργούσε πέρσι. Όλο αυτό το πράγμα
σημαίνει ότι ναι, μεν οι παίχτες λίγο χρειάζονται ακόμα περισσότερο οτιδήποτε άλλο χρόνο, αλλά και να πάρουν τον χρόνο τους θα μπορέσουν να κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνανε οι περσινοί. Αφού δεν είναι οι ίδιοι παίχτες, είναι άλλοι παίχτες. Μα γι' αυτό λέω ότι. Υπονοώ και κακό σχεδιασμό. Ή λάθος στο σχεδιασμό. Όταν ο Βέλντε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι επιστατικός και δεν κινείται για να μπορέσει να σπάσει την αντιπάλη άμυνα όταν πέφτουν οι παίχτες πάνω του στην πρώτη τρίπλα που κάνει με το δεξί για να φύγει για να. Και τον κλείνουνε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να βρει αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, ο προπονητής θα του κάνει, να του μάθει πώς θα κάνει, πώς θα κάνει το κοντρόλ στην μπάλα, πώς θα ξεφύγει. Προφανώς υπάρχει ένα πλάνο λοιπόν, το οποίο θα πρέπει πώς θα σπάσει η αντίπαλη άμυνα. Και επειδή πάντα πέφτει και ο αντίπαλος, όταν λοιπόν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και είσαι εσύ ο παίκτης, ναι, Νίκο. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Συμφωνώ. Με την ποιότητά σου, όπως είπα. Με την εξυπνάδα σου, με το μυαλό σου, μπράβο. Να μπορείς να κάνεις κάτι πράγματα. Γιατί λέμε π.χ. στον Ολυμπιακό, λέει ο παίκτης, ο οποίος θα κάνει το κάτι παραπάνω, όπως το κάνω Φορτούνης ή όπως το κάνω Ποντένς, ας πούμε. Να το πω ακριβώς, μία συμπιο... το ένας μέναν. Πολύ απλά. Εντάξει, θα σου κάνει το ένας μέναν. Ναι. Πόσο το είχε το ένας μέναν ο Ποντένσε. Πολύ. Πόσο το είχε ο Φορτούνης. Πολύ. Στον ίδιο βαθμό το έχει ο Βέλντε. Για μένα, στον ίδιο βαθμό. Όπως τον είχατε στην προετοιμασία, ναι, όπως το βλέπω τώρα, όχι. Σε ένα παρόμοιο βαθμό, σε ένα κοντινό βαθμό, να πω ότι το έχει ο Ζέλσον. Μόνο από τους ακραίους. Καλά, εντάξει. Από τους ακραίους. Και αυτός υπό προϋποθέσεις, όταν έχει λίγο παραπάνω χώρο, όταν δεν το έχει ίσως σε όλες τις συνθήκες στον ίδιο βαθμό ο Ζέλσον. Το έχει όμως σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια και στυλ παιχνιδιού και ανάλογα με το χώρο και τους αντιπάλους. Το έχει αρκετά. Ο Λούκης λέει. Από τους ακραίους. Μπορεί να φταίει και το πλάνο. Το πλάνο όμως, το πλάνο, κοίτα να δεις, καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε. Εμείς τώρα εξετάζουμε το σενάριο που το πλάνο είναι τέλειο και οι παίχτες δεν το εκτελούν σωστά. Αυτό το σενάριο εξετάζουμε. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνεται και αυτό που λέει όμως. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής ο οποίος θέλει να χάσει. Ούτε ένας. Το ότι κάθε προπονητής έχει ένα κόλλημα το οποίο το θεωρεί ο ίδιος μέσα στο κεφάλι του ότι μπορεί να είναι έτσι, it's ok, έχεις δίκιο απολύτως. Όμως είναι και οι παίκτες. Και όταν και εμένα ποδοσφαιριστές είτε είναι σε πιο ψηλό επίπεδο είτε είναι σε χαμηλό επίπεδο, λένε ότι. Δηλαδή, άλλοι λένε, παιδιά, λέει ξεκάθαρα λείπει ένα παίκτης στο Φορτούνι και τον Ποντένσε. Άλλοι μου είπαν. Άλλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός και οι παίκτες στένε σε ένα μεγάλο κομμάτι που δεν μπορούν να μεταφέρουν. Στένε οι παίκτες που δεν είναι τόσο καλοί σαν τον Ποντένσε. Πολλές φορές. Είναι ομαδικό. Είναι ομαδικό, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Σε ένα από τα παιχνίδια. Είναι ομαδικό σπορ, έτσι. Σε ένα από τα παιχνίδια υπήρχαν δύο διαφορετικές δηλώσεις. Ένας παίκτης είχε πει άλλο και ο Κάρμο, επειδή τον Κάρμο θυμάμαι, ναι, ναι. Λέει: άλλα μας είπε ο προπονητής. Ο Κάρμο μου έχει μείνει καρφωμένο στο κεφάλι. Λέει ο Κάρμο: άλλα μας είπε ο προπονητής και άλλα κάναμε στο γήπεδο. Νίκο, αυτό θα το πει ο παίκτης στις δηλώσεις, στις κάμερες, μέσα στα αποδυτήρια. Μπορεί να πει κάτι άλλο. Λέμε τώρα. Ένας προπονητής, πόσες φορές έχει πάει στην ευθύνη και λέει: αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ήττα. Δεν φταίνει οι παίχτες μου. Εμένα, ό,τι θέλετε, εγώ φταίω για την ήττα. Θα το στρώσουμε, θα το στρώσουμε, θα το ισιώσουμε, θα το φτιάξουμε, θα το διορθώσουμε. Πάμε παρακάτω, επόμενη ερώτηση κλπ. Λοιπόν, πάει στα αποδυτήρια μέσα. Εσύ τι λες, τους λέει: λοιπόν, παιδιά, εγώ φταίω για την ήττα. Τίποτα. Δεν τους λέει: έλα εδώ εσύ, σε αυτή τη φάση, γιατί εκεί. Αυτό γίνεται. Τα ενίκο μη ενδύμω. Αυτό γίνεται την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς την άλλη μέρα. Ναι, εννοείται. Άλλο θέλω να πω. Τα ενίκο μη ενδύμω. Δηλαδή, το τι λένε στην συνέλευση τύπου. Όχι. Ο προπονητής θα πω όλα σωστά. Εμείς θέμε. Εντάξει. Συνέλευση τύπου θα το πει αυτό. Πρέπει να το πει. Για να δημιουργηθεί το group. Πιο ισχυρό να παραμείνουν οι δεσμοί, να μην χαλάσουν οι σχέσεις, πρέπει να υποθεί. Μέσα στο σπίτι θα υποθούν άλλα. Ο γκέιμερ λέει: έχει πει κάτι πολύ σωστό πιο πάνω. Ναι. Που λέει: ακόμα και οι παίκτες να μην είναι καλοί, ο προπονητής θα την πληρώνει. Και λέει: αν θέλει να κρατήσει τον προπονητή στην Ευρώπη, γιατί θα βγει καλά, ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο διαφορετικά σχήματα και παίκτες. Πολύ σωστό, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Συμφωνώ 100% να ξέρεις. Και μάλιστα αυτό που λέει, που έχει γράψει τώρα. Μου το είπε και ένας προπονητής που μιλάγαμε. Ότι ίσως τελικά χρειάζεται να είναι δύο διαφορετικές ομάδες με ίδιους παίκτες, αλλά και κάποιους άλλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, ερυθρόλευκες απογοητεύσεις. Ερυθρόλευκες απογοητεύσεις. Με τραγούδι. Θα μπορούσε να είναι τίτλος σε κάποιο άλμπουμ, κάποιο δίσκος, κάποιο βινίλιο. Είναι μια κάρτα των πέντε παίκτων, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν απογοητεύσει.
ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ναι, ναι. Κρίστοφερ Βέλντε, 10 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ. Έχει κάνει μέχρι τώρα ο Βέλντε. Έχει δώσει 2 ασίστ στο πρωτάθλημα, έχει βάλει 1 γκολ. Για μένα αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση μέχρι τώρα. Αυτό ο Βέλντε που έχουμε δει ως τώρα δεν είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση. Συνεχίζει. Σέργιο Ολιβέιρα. 6 συμμετοχές. Σέργιο Ολιβέιρα. Ένα παίκτη που για μένα από όλου αυτού που έχω δει, αυτό είναι η πιο μεγάλη απογοήτευση. Και η δεύτερη είναι ο Βέλντε. Και τρίτο είναι ο Γιάρεμτσουκ. Με 8 συμμετοχές και ένα γκολ. Η Γιάρεμτσουκ, όπω λέει ο Νίκο Βέλντε. Γιάρεμτσουκ, όπω λέω εγώ και. Η Ουκρανή. Επειδή έχει ζήσει 8 χρόνια στην Ουκρανία, ο Νίκος, οπότε καταλαβαίνετε. Ουκρανία, ρεπρεζεντάτσια. Φουτμπολίστα. Μάρκο Στάμενιτς. Ναι. Ο οποίος ακόμα δεν έχει μπει στα παπούτσια του Ιμπόρα. Για μένα αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση, επειδή το ταβάνι και οι προσδοκίες δεν ήταν τόσο ψηλές. Αλλιώς και αυτό για μένα έχει περάσει και δεν έχει ακουμπήσει. Εγώ το βάζω στις απογοητεύσεις. Ρε παιδί μου, είναι απογοήτευση. Γιατί το Στάμενιτς τον έχω δει σε τουλάχιστον 15 περσινά παιχνίδια. Όλα του Champions League με τη Σβέζα και σε παιχνίδια του σερβικού πρωταθλήματος. Ήταν οι ίδιες προσδοκίες του Στάμενιτς με του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ίδιες οι προσδοκίες, ίδιο το ταβάνι, ίδιες οι δυνατότητες απέχτες. Γι' αυτό λέω μεγαλύτερη απογοήτευση. Αλλά θα πρέπει να βλέπουμε όμως και πίσω από την κουρτίνα. Και πίσω από την κουρτίνα είναι ότι ο Στάμενιτς ήρθε με την επιλογή του Κοβάσεβιτς ως δανεικός από την Nottingham Forest και από την άλλη πλευρά ο Μεντιλιμπάρ ήθελε τον Ντάνι Γκαρθία και επειδή ακριβώς έβλεπε το πλάνο των μικρών που έβλεπε ότι πήγαινε καλά, ναι, ναι. Ήθελε τον Ντάνι Γκαρθία, είχε τον Νέσε, είχε τον Τσικίνιο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν ήθελε, ενώ αρχικά έλεγε ότι ήθελε τον Όρτα, μετά δεν τον ήθελε. Και τελικά ο Όρτα τον βλέπω τον Ιανουάριο να έρχεται πίσω. Για να δούμε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, όταν έχουμε κάτι φρέσκο επί του θέματος θα επανέλθουμε. Αλλά είναι ανοιχτό το ζήτημα αυτό. Εγώ το έχω πει και πολύ καιρό για τον Όρτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως έχω πει και για τον Ποντένσε, ότι αν δεν επιστρέψει τον Ιανουάριο, πιστεύω ότι θα επιστρέψει το καλοκαίρι. Πάντως πριν που μιλάγες, είχαν έρθει 3-4 συνεχόμενα μηνύματα για Ποντένσε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις αυτό που λέμε, το ρόστερ που ήταν, που τώρα πώς είναι, που δεν είναι οι παίχτες. Το κλασικό παράδειγμα είναι ο Ποντένσε. Δηλαδή, με κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού σου έκανε δύο ενέργειες, ναι, 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 και σου έπαιρνε, ναι, ναι, το μάτς. Κοίτα να δεις. Ο Στάμενιτς. Ναι, αυτό φέτος δεν υπάρχει. Πρέπει να παίξει όλη η ομάδα καλά. Κοίτα να δεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω βάλει απογοητεύσει τον Γκαρθία, γιατί σιγά σιγά βλέπει να βρίσκεται τα πατήματά του, γιατί παίρνει παιχνίδια από τον προπονητή. Ο Ντάνι Γκαρθία ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Μπιλμπάο. Μέχρι λοιπόν να αλλάξει το μυαλό του και από ηγέτης της Μπιλμπάο στη μεσαία γραμμή να μπει σε ένα rotation το οποίο θα πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος πράγματα και να το καταλάβει και η ίδια η ομάδα, ενώ ο προπονητής το πιστεύει, θα περάσει, πιστεύω ότι θα περάσει καιρός. Και είναι 34 ο Ντάνι Γκαρθία, να το πούμε. Αυτό δεν μου λέει κάτι, γιατί και στα 33 του είχε έρθει ο Ρομπάιθ. Και όταν είχε έρθει ο Ρομπάιθ, θα θυμάσαι, ή ο Ζέτεμπεργκ, που του είχε κάνει και τη συνέντευξη που είχαμε πάει μαζί, Νίκο. Σωστά. Ναι. Μην ξεχνάς το 2003. Το Ζέτεμπεργκ τον βρίζανε και τον πυρηνικέζανε και τον λέγανε ότι είναι άσχετο. Επειδή είχε παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Άντερλεχτ, πρέπει να βρει τα πατήματά του, είχε κάνει πάρα πολύ καιρό. Εδώ λοιπόν, για το Στάμενιτς, εγώ πιστεύω ότι είναι ο πιο ικανός, αρκεί να το καταλάβει η ομάδα, να μπει στην ομάδα, να το καταλάβει ο προπονητής, να τον εμπιστευτεί, που μπορεί να γίνει ο νέος Σιμπόρα. Ο νέος Σιμπόρα και νέος ηλικία είναι 22 χρονών. Το project Stamenich δεν πρέπει να χαθεί. Λοιπόν, η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι ο Μαρινέκης με διαφορά. Και ο Βίλιαν, εντάξει, μέχρι στιγμής είναι απογοήτευση. Αφού πήρε δύο ευρωπαϊκά με τη 19 και την δύναμη, καμία απογοήτευση. Γιατί να απογοήτευσε ο Μαρινέκης, ρε Ροντρίγκο? Δεν νομίζω. Τι? Δεν νομίζω ότι το Μαρίν έχει απογοήτευση, λέει. Είδες ένα ενδιαφέρον μήνυμα Θοδωρή, Τσιακούδη, που αναφέρει εδώ διάφορα ονόματα. Λίνε Καμπή είχε πάρει γκολ από Γιώβετ, Φορτούνη, Ποντένσε. Πού είναι αυτό τώρα, πού είναι αυτό τώρα. Το 80%. Πολύ σωστό. Το 80% των γκολ του Ολυμπιακού φέτος, είτε άμεσα, δηλαδή να σκοράρει, είτε να δώσει πάσες, το έχει κάνει ο Λίνε. Όταν λείπει ο Λίνε έχει πρόβλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτό που λέει και ο Μάτος Χιάνος, δεν έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες ακόμα. Κάτι που συμβαίνει και στην ΑΕΚ σε ένα μεγάλο βαθμό.